Καλησπέρα σας ξανά κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, άλλη μια εκπομπή του The Association, είναι η μαγική τριάδα που σου βάζει τα γυαλιά που λέει ένα παλιό τραγούδι, ο DJ Rico, ο αθέατος Κινοζάν, καλησπέρα. Ο Βίτωνας. Καλησπέρα από όλους μας, το NBA συνεχίζει για μια ακόμα εβδομάδα να έχει τα πάνω και τα κάτω κυρίως τραυματισμούς, άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν, κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Ναι. Αυτή την εβδομάδα εγώ θετικά, θα... Θετικά μηνύματα είχαμε. Χθες γύρισε ο Στεφ Κάρι. Εντάξει, δεν έκανε και πάρα πολλά. Απρόσμενα όμως. Απρόσμενα, έτσι. Τον περιμέναμε για 6 εβδομάδες, φίλε. Ναι, έτσι, πόσο, 3. Δεν λες πάλι καλά που το θυμηθήκανε και το βάλανε και στο φάντασμα μέσα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε. Έβαλε 24 πόντους και χάσανε. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αποχωρεί ο άλλος δεύτερος του τραγουδιού που λέει Κάρι Ντουράν, τον Ντουράν δηλαδή, ο οποίος πάει για 4 εβδομάδες εκτός. Για 4 εβδομάδες είπαν. Κοίτα, είπαν αρχικά, ότι θα, θα τον ξαναεξετάσουν σε 2 εβδομάδες, να δουν που βρίσκεται, αλλά θέσανε σαν. Περίπου ότι θα πάρει από θεραπεία 4 εβδομάδες, το οποίο είναι πολύ καλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Στην αρχή ήταν χειρότερα τα πράγματα, παρόλα αυτά, σε αντίθεση με τους Warriors, δεν τους επηρέασε. Ναι, ναι, εμείς εδώ έχουμε διάφορα ρητά για όλες τις λίγες που παρακολουθούμε και για το NBA λέμε It's not a sprint, it's a marathon. Yep. Κανονική περίοδος. Καλά, ναι. Προφανώς. Λοιπόν, προφανώς και γενικότερα η κατάσταση δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πάντως, οι Warriors, επειδή πλέον επέστρεψε ο Κάρι και αυτή τη στιγμή έχει επιστρέψει και ο Wiggins. Έτσι, και είναι καλά και ο Clay. Οι Warriors σώσαν τη χρονιά τους. Δηλαδή σε αυτό το stretch που έλειπε ο Θα βγουν playoff δηλαδή. Ξεκάθαρα θα βγουν. Θα σώσουν και τη χρονιά και τον ratings. Και θα είναι και η ομάδα, θα είναι και η ομάδα που θα τρέμει το οποιοδήποτε το φιλοκάρδι άμα τους βγουν μπροστά τους. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Αλλά στο παρόν είναι play-in βέβαια. Play-in. Εντάξει, θα βγουν νομίζω play-in. Και στα play-in θα βγουν εδώ και άλλες χρονιές. Και πέραν από τα γνωστά ονόματα έχουν βγει και ξέρω, ο Άντωνι Λάμπος λέγεται και, ναι. Και άλλος ένα τεσάρι που πυροβολάει και τους από τον τρίποντο. Ωραίος κοντά... είναι ο Άντωνι Λάμπ, τον είχα τσεκάρει πολύ καιρό. Ρίση, ο Άντωνι Λάμπ. Αλλά δεν τον έλεγα στην εκπομπή για να μην τον πάρει. Κοίτα, ο Άντωνι Λάμπ είναι σοκαριστικό γιατί μέχρι να πάει στο Golden State φέτος. Ήταν ανύπαρκτο, δεν πήγε πουθενά αυτός ο άνθρωπος. Είχε περάσει από τους Rockets και δεν ακούμπησε, ξέρω εγώ. Ποιος τους Rockets πέρσι, ας πούμε. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν τα. Okay. Δεν το περιμένει κανένας. Όπως και εμένα όμως. Και ο άλλος ο ψηλός που λέω είναι ο Baldwin, νομίζω λέγεται το 4. Ναι. Πάντως, όχι δύο περσινείς Rookies. Όχι. Όχι. Και όχι ο Wiseman, βέβαια. Ο Wiseman το βάλαμε ένα παιχνίδι, μας έκανε έτσι λίγο show και εκεί πέρα βάλει 30 πόντους. Μετά τον ξαναβάλαμε στον Garage. Στην αναπτυσιακή λίγκα. Ναι, μήπως και. Κανένα δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Nobody knows what it means που λέγεται. Λοιπόν, Γιάννη, θες να ξεκινήσουμε όμως από κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με εντός ανταγωνιστικών χώρων, αλλά έχει να κάνει με κάτι το οποίο γίνεται με το που μπαίνει στο γήπεδο και πα στι εξέδρε τη αγαπημένη μου ομάδα στο NBA. Θα ακούμε. Λοιπόν, έχει προκύψει λοιπόν τώρα το θέμα επειδή το ξέραμε αυτό. Γιατί τώρα θα μιλήσουμε φυσικά για του New York Knicks και συγκεκριμένα για τον ιδιοκτήτη του, τον James Dolan, έτσι, ο οποίο. Έχουν βγει διάφορες καταστάσεις τελευταίο καιρό που επειδή δεν έχει μόνο τους Knicks και δεν διαχειρίζεται μόνο το Magic Square Garden. Ναι, αλλά πέραν αυτών. Πέραν, είναι καταπληκτικά να σου πω. Ναι. Πέραν αυτών λοιπόν των ομάδων, ο τύπος έχει και άλλα venues, μεταξύ των οποίων και το Radio City είναι πολλά γενικότερα και μέσα στην Νέα Υόρκη και στο Las Vegas. Και ο άνθρωπος έχει βάλει face recognition στις κάμερες της εισόδους. Και γενικότερα νομίζω σε όλες τις κάμερες. Και νομίζω είναι software βασικά, αυτό δεν είναι πραγματικά, τέλος πάντων. Και ουσιαστικά τι κάνει, έχει βάλει μία διαβάθμιση από το 1 στο 5. Όσο πιο μεγάλο το νούμερο, τόσο πιο ανεπιθύμητος για τον Dolan είσαι. Και οποιοδήποτε λέει κακό λόγο για αυτόν στο Twitter ή έχει οποιοδήποτε δικαστική διαμάχη με οποιαδήποτε εταιρεία του Dolan, είσαι στη μαύρη λίστα. Και ανάλογα με το πόσο τέλος πάντων ανεβαίνεις σε αυτό το κακή σκάλα, σε παρενοχλούν όλο και περισσότερο οι συγκριτάδες. Δηλαδή λέει, ξέρω εγώ, ότι στο 3 ας πούμε, όταν είσαι, έρχονται λέει και σου λένε οι συγκριτάδες ότι ξέρουμε που είσαι, ξέρουμε ότι είσαι εσύ, ξέρουμε ότι έχεις, ξέρω εγώ, litigation ας πούμε με τον Dolan. Έχει κακολογήσει τον ατρόμητο ηγέτη μας. Όχι, εγώ σου λέω τώρα, υπάρχει ακόμα περίπτωση και έχουν γίνει σκηνικά που άτομα τα οποία δούλευαν σε εταιρείες, σε δικηγορικά γραφεία τέλος πάντων και δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση, είχαν red flag στην είσοδο επειδή πήγαν να μπουν ας πούμε, να δουν τους Knicks.
και λέει, ξέρω εγώ, δεν, να ξέρετε ότι σας παρακολουθούμε. Ωραία, εντάξει. Αυτό πόσο δυστοπικό μπορεί να είναι, ορουελικό, δυστοπικό. Βασικά είναι λίγο σαν παρανοϊκός δικτάτορας. Ο Orwell για άλλες, κοινωνίες τα έγραφα, αλλά εδώ να τα βλέπουμε στην δικιά μας την κοινωνία. Πόσο πέτη μπορεί να είσαι, ρε φίλε, για να το κάνεις. Τον πέτη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα, ανάμεσα στις άλλες υποχρεώσεις, εργασίες και venues τα οποία ελέγχει ο Ντόλαν, είναι και η μπάντα του, μια jazz μπάντα που έχει. Η οποία είναι απαράδεκτη. Όπ, δεν θα μπούμε στο Madison Square Garden τον επόμενο χρόνο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά ρητά που ταιριάζουν εδώ. Το ανησυχητικό είναι ότι δεν, σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι το οποίο συνάδει με τις αρχές της Λίγκας. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Ναι. Διότι αυτό σε οποιαδήποτε φυσιολογικά ευνομούμενη πολιτεία συνέβαινε, το να μπορεί ένα ιδιώτη δηλαδή σε έναν εντός εισαγωγικών δημόσιο χώρο όπως είναι, ξέρω εγώ, το Madison Square Garden ή οτιδήποτε, να εφαρμόζει τέτοια μέτρα, τα οποία είναι χουντομέτρα, το να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Θα παρενέβαινε τη Λίγκα, θα του γιατί είναι αυτά που κάνει, έτσι προφανώς και έχει το δικαίωμα να προφυλάσει κτλ. Αλλά μήπως αυτό είναι, λέω εγώ τώρα, μήπως αυτό είναι ένας προάγγελος το ότι θα συμβεί σε όλα τα αντίστοιχα γήπεδα που θα είναι εξοπλισμένα με την ανάλογη τεχνολογία μέσα στην επόμενη πενταετία, δεκαετία. Κοίτα, αυτό είναι, με το πρόσχημα, ξέρω, της ασφάλειας και των ενεργειών. Βέβαια, αυτό πρότυπα δεν έχετε καν αυτό το πρόσχημα. Δηλαδή, δεν βγαίνει και λέει ότι κρατάμε έξω έναν άνθρωπο που θα πετάξει, ξέρω εγώ, κονσερβοβίδα. Όχι, ρε, είναι επειδή μιλήσει άσχημα για μένα. Θα πετάξουμε έξω αυτό που θα μιλήσει άσχημα για μένα. Δηλαδή, δείχνει το πόσο κακό είναι. Και βέβαια, τον Ντόλαν Πούλα, ξέρω εγώ, που λένε οι οπαδοί τον Νίξ εδώ και καμιά κοσαριά χρόνια, παίρνει καινούργια διάσταση. Το συζητά. Αυτό είναι πάντως τα πρότυπα της κινέζικης δημοκρατίας. Που όπου και να πας, σε παρακολουθούν και θα σου δει πρόστιμο οτιδήποτε, δηλαδή δεν γλιτώνεις από τίποτα. Αυτό έτσι, που είναι δυστοπική κοινωνία. Ναι, και γενικότερα. Ναι, οι Κινέζοι τώρα έχουν δημοκρατία, παλιά δεν είχαν. Παλιά είχαν κομμουνισμό. Τώρα, ναι, αλλά τώρα στέλνουν τα πρόστιμα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για τον Ντόλαν. Δηλαδή είναι ακριβώς ο Ντόλαν όπως είναι και η ομάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι. Δηλαδή, θες να βλέπεις, δεν θες να βλέπεις, θα φύγει ο ένας. Ασχολούμαστε με κάτι Queen των Grimes, με κάτι δηλαδή. Αν θα αφήσουμε τον. Ο Cam Reddys, δύο τράπεζε. Τι έχει κάνει ο Grimes, ρε φίλε. Ο Grimes είναι πολύ θετικός. Πολύ θετικός είναι για 8ο ένατο παίκτη σε μια ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Εγώ σου λέω ότι είναι ο έκτος lockdown defender στο NBA αυτή τη στιγμή. Έκτος. Νομίζω πως θα έλεγε στην ομάδα και θα συμφωνούσα. Στην λίστα με τους παίκτες οι οποίοι. Αν το θέλετε. Εννοείται το θέλετε. Πόσα, τι δίνετε. Το... Ποιο γουγγλία μας δίνεται για το αυτό που παίζει καλά αυτό που μείνει στην κατάσταση. Το Ρωμαίο Λάγκφορντ θα σου δώσουμε. Βλέπω ότι από τις Πέρς. Ότι ανταλλαγές στο reality είναι πολύ κοντά σε αυτά που προτείνει στο fantasy, βλέπω. Λοιπόν, να σας αφήσουμε τους Knicks και πάμε στο πιο ενδιαφέρον πράγμα, το οποίο πάλι δεν έχει να κάνει με το τι έγινε αυτή την εβδομάδα. Διότι είπαμε ότι τα παιχνίδια ήταν λίγο boring και για να τροπέσει ήταν λίγο πάνω κάτω. Δεν καλά, κάτσε. Είχαμε και τους Bucks να συνεχίζουν να παίζουν άσχημα. Δεν παίζει ο Ντόνσιτς. Όχι, τι. Κάτι θα σταμάτησε χθες να έπαιξε. Έναν αγώνα δεν έπαιξε πάντως. Χθες έπαιξε ναι. με τους Clippers και χάσανε. Τι σέρι έχουν οι Mavericks χωρίς τον Doncic. Χάλια. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν 6 μάτσες. Αλλά πάντως το σέρι τους το κόψανε οι Celtics εντάξει, μέσα στον Dallas. Έτσι. Κάποιος να νικήσει. Να τα λέμε κι αυτά. Ε. Λοιπόν. ναι, οι Bucks δεν παίζουν καλά. Δεν παίζουν καλά. Πάντως οι Hornets. Ήταν το χειρότερο του μάτς εδώ και πάρα πολύ. Κάτω από 10 πόντους. Με τους Hornets. 9 πόντι 4 rebound με τους Hornets σε 24 λεπτά. Πάντως οι Hornets προφανώς είναι ένα ναυάγιο φέτος, έτσι. Αλλά είναι, σίγουρα αυτό είναι το highlight της χρονιάς τους, δεν το συζητάμε. Ο Λαμέλο Μπολ έχει επιστρέψει και παίζει καλά. Ναι, δεν είναι εύστοχος αρκετά. Εντάξει, ούτε και πέρυσι ήταν εύστοχος, δηλαδή δεν είναι και το θέμα. Πάντως αναμενόμενο για τους Hornets. Ναι, τα είχαμε πει αυτά, τα έχουμε δώσει αυτά, Γιάννη, στην αρχή. Είναι μέσα στα sweepstakes για το Γομπενιάμα. Ναι, μα δεν είχε νόημα να πάνε καλά οι Hornets. Και δεν ξέρω κιόλας τι θα κάνουν και με τον Bridges, γιατί συζητούσαν ότι βγήκε σαν είδηση ότι υπάρχει έτσι μια διάθεση να υπάρξει επαναπροσέγγιση με τον Bridges. Ναι, να μιλήσουν. Γιατί έχει υπάρξει ένα domestic violence case τέλος πάντων το οποίο εκκρεμεί. Τον κόψαν την ομάδα να πούμε. Τον κόψαν εξ αρχής με το που ξεκίνησε. Αλλά τώρα δεν ξέρω, λένε ότι είχε βγει είδηση ότι θα μιλήσουν για να κάνουν πάλι συμβόλαιο. Και τώρα αυτό το πήρανε πίσω, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Νομίζω ότι αποσύρανε το. Αυτό, κάτι τέτοιο έγινε. Ότι κάνανε πίσω οι Hornets στις συζητήσεις με τον Bridges. Γιατί, επειδή ας πούμε άκουσαν κάποια κατακραυγή, γιατί εγώ δεν άκουσα κάτι. Όχι, ούτε εγώ άκουσα κάτι. Κανείς δεν ενδιαφέρεται νομίζω κιόλα. Αυτό δεν ενδιαφέρεται. Δεν πάρα πολύ αυτό που πει. Μα και πέρσι ήταν breakout σεζόν τώρα, δεν το συζητάμε. Και είχε πολύ θεματικό στην αισθέντα που είχε ανάγκη λίγα. Το δίδυμο αυτού με τον Λαμέλο είναι ότι πιο φαν υπάρχει. Δηλαδή, Λαμέλο δεν έχει τον Bridges. Σίγουρα. Για του Bucks να πούμε ότι εγώ δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Ανησυχώ γενικότερα θα στα play-off, γιατί θα είναι μία από τα ίδια όπως πέρσι με τον Middleton, να είναι σαν ένας κακός μέτριος καφές και να χρειάζονται δηλαδή όχι δεύτερο σκόρερ, να χρειάζονται δηλαδή 2-3 πράγματα παραπάνω σαν ομάδα. Σίγουρα θέλουν κάτι. Και νομίζω, θα καταλήξουμε, για να μην λέμε πάλι τα ίδια, ότι εάν δεν κάνουν κινήσεις
μέσα ναι. στο, μέχρι το trade deadline η ομάδα στα play-off θα είναι πλήρως προβλέψιμη. Το... Μπορεί να φτάσει μέχρι και το τελικό, μέχρι και οπουδήποτε. Αλλά δηλαδή μια ομάδα η οποία θα ξέρει δύο-τρεις κινήσεις να κάνει για να την αντιμετωπίσει και πώς θα στήσει αμυντικά, πώς θα περιορίσει το Γιάννη, γιατί μπορεί να το σταματήσει, τον περιορίσει μπορείς. Δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα και σε 6-7 ακόμα θα κάνει τη δουλειά της. Το αχίλλειος, η αχίλλειος πτέρνα αυτής της ομάδας είναι το shoot. Όταν βάζουν τα σουτ, γιατί ο Γιάννης πάντα δημιουργεί σουτ για τους συμπαίκτες του, όταν βάζουν τα σουτ, τότε είναι σχεδόν unbeatable. Άμα όμως, και προφανώς ο Μίτλετον είναι πολύ μεγάλο μέρος του shooting, ας πούμε, ability της ομάδας, οπότε, και το πρόβλημα αυτό, πάνω σε αυτό που λες, είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα deal, okay, όλοι το βλέπουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι ο υποψήφιος για να είναι το centerpiece αυτό το deal είναι ο Μίτλετον. Και όταν ο Μίτλετον δεν είναι υγιής, δεν μπορεί να περάσει κανένα τρίτ. Αυτό το λέμε εμείς, αυτοί δεν νομίζω να τον έχουν το Μίτλετον. Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση για κανέναν στην ομάδα του Bucks να σκέφτεται να βάλει ας πούμε, στο πακέτο το Holiday? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί κοιτάνε να κάνουν. Καμία περίπτωση. Εγώ νομίζω ότι θα κάνουν διαφορετικέ κινήσεις λοιπόν. Και θα φέρουν δύο-τρεις σουτέρ χαμηλού κόστους, έτσι ώστε να μπορούν να αυξήσουν συνολικά το μέσο όρο στα τρίποντα και να έχουν καλύτερες επιλογές με το δεύτερο και το τρίτο unit. Κάπως έτσι. Υπάρχει ο Crowder εκεί πέρα, όπως περιμένει ακόμα στο Phoenix. Ναι. Και πάλι όμως ένας παίχτης. Εντάξει, θυμίζω τον Ντάκερ βέβαια που του είχαν πάει καλά με τον Ντάκερ. Ναι, δηλαδή, είχε ταιριάξει στην. Δύο-τρεις θέλουν. Αλλά τότε έπαιζε και ο Μίτλετον όμως. Ναι. Τώρα δεν έχουν σκορ. Είναι λίγο αδιέξοδη η κατάσταση, αλλά θα τα βρούμε. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι ματσάρουν καλά με τους Celtics και πέρσι είχαν ματσάρει καλά. Δεν νομίζω ότι ματσάρουν καλά με τους Celtics. Και θεωρώ ότι πέρσι πρέπει να το πάρουν. Νομίζω ότι ματσάρουν καλά με τους Nets. Όλοι ματσάρουν καλά με τους Nets μέχρι να παίξουν οι Nets εξωπραγματικό μπάσκετ. Εγώ νομίζω ότι με τους Celtics έπρεπε να είχαν περάσει πέρσι. Δεν μου αλλάζει η γνώμη αυτό το πράγμα. Μετά το 3-2 μέσα στην έδρα τους έπρεπε να τελειώσει το match, δηλαδή λίγο κάτσανε. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι οι Nets και αυτοί πρέπει να κινηθούν. Αλλά αυτοί χρειάζονται ρολίστες. Χρειάζονται δηλαδή παίχτες οι οποίοι. Άμυνα. Πώς θα παίξουν άμυνα, θέλουν βάθος στον πάγκο δηλαδή. Και τώρα με την απουσία του Ντουράν, λοιπόν, την επερχόμενη ας πούμε, περίοδο αυτή που θα παίζει, χάνουν και ίσως τον καλύτερο του αμυντικό. Γιατί δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δηλαδή πέραν ας πούμε, του Ντουράν, οι άλλοι δύο στο ρόστερ που παίζουν άμυνα. Εντάξει, είναι ο Κλάξτον, ο οποίος παίζει ψηλά, αλλά στην περιφέρεια είναι ο Νίλ. Και ο Σίμονς. Ο Σίμονς σίγουρα πρέπει να κάνει τρελό step up αυτή τη στιγμή αμυντικά τουλάχιστον. Και σίγουρα θα πρέπει να μην μιλάει, να έχει παροπίδες μόνο στο γήπεδο και να βγάλει όλο το ταλέντο αυτή τη στιγμή ο Καϊρή για να ναι. μείνει μέχρι το 3, στο 1-3 η ομάδα μέχρι την επιστροφή του KD. Να συνεχίσει να είναι όπως είναι τώρα. Δηλαδή, πάντως, να είναι... για να, έτσι, να κάνω ένα follow-up στο top 100 του The Ringer, το οποίο συζητήσαμε στο special edition επεισόδιο το Χριστουγεννιάτικο που βγάλαμε, το Ringer έκανε το update του και από εκεί που τον είχε 66 τον Καϊρή που ήταν εντάξει, τραγικό, γελίο, αστείο. Δηλαδή, εντάξει, ξεκάθαρα δηλαδή, στοχευμένα. Τον πήγανε στο 29 τώρα okay. και φαντάζομαι την επόμενη φορά που θα το κάνουν πάλι update, πάλι θα πάει γύρω στο 20. Που είναι ναι. ας πούμε, η θέση. Η κανονική του θέση. Το ναι. κάρφωμα του Μάρκανε, το είδατε. Που πήγε, πιο απ' όλα. Το δυνατό, δηλαδή, το highlight της εβδομάδας. Γενικά ο Μάρκανεν είναι παίχτης ο οποίος παρακολουθώ με ευχαρίστηση. Θα πω έτσι όπως πάει τώρα. Και ένα φοβερό highlight ο Ντέμιαν Λίλαρντ. Ναι. Ο οποίος μάλλον δεν θα πάει και πάλι πουθενά, θα μείνει εκεί πέρα που είναι. Τώρα νομίζω ότι. Έχει περάσει, είναι δηλαδή σαν. Είσαι σε ένα γάμο, ξέρω, έχουν περάσει 35 χρόνια, έχουν πάει τα παιδιά, έχεις κάνει εγγόνια. Γυρνάς, τη βλέπεις, λες τώρα τι να πάμε, διαζύγια είμαστε, άστο. Άρα. Ζήσαμε τη ζωή μας. Κάτσε να έχουμε κάποιον να μας γυροκομίσει. Σου λέει εδώ θα μείνουμε. Πάντως, στο Portland. Βρέχει και λίγο παραπάνω, είναι λίγο κάλλιο χειμώνα, σας κάτσουμε εδώ. Ο ιδιοκτήτης μας έχει άπειρα λεφτά, βέβαια, ό,τι θέλει. Βέβαια. Ναι. Καλά περνάμε. Ναι, θα μας έχουν ίσως και να γίνει ο καλύτερος Blazer όλων των εποχών. Θα μπούμε και στα playoff λογικά. Εκτός αν κάνει και αυτός τη συλλαγή του Clyde Drexler και γυρίσει, ξέρω εγώ, εκεί στα 30 φεύγα του και πάει να πάρει ένα πρωτάθλημα με τον. Εγώ το βλέπω πολύ πιθανό αυτό. Πολύ πιθανό όταν τελειώσει το current συμβόλαιό του, γιατί φανταζόμαι είναι untradeable για πολλές ομάδες αυτό το πράγμα. Σαν χαρακτήρα μου φαίνεται αρκετά loyal ο Λίλαρντ. Είναι πολύ σπαθή. Είναι σπαθή, αλλά ήθελε πολύ σταθερό. Και πολύ καλό ράπερ επίση. Δηλαδή για παίχτη είναι από του καλύτερου ράπερ. Θε να κάνουμε ένα top 5 καλύτερο μα καλύτερο όλων των εποχών. Για πάμε. Ούτε και ήταν ο Κόμπι Μπράιντ μέσα. Όχι, σίγουρα. Ούτε ο Κρις Γουέμπερ είναι μέσα. Ο Κόμπι Μπράιντ είχε κάνει ένα σύγκλι με τον Μπράιντ Μακνάιτ το οποίο είχε βγει και πάρα πολύ ωραίο κουστιμάρι. Ο Κόμπι, άκου να δει τώρα, ο Κόμπι είχε κάνει ένα remix με τη Destiny's Child. Το οποίο το είχα πάρει στα χέρια μου δεν ξέρω με τι τρόπο και ήταν μέσα στο single του ναι. συγκεκριμένου. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά γενικότερα δεν είναι για top 5. Εντάξει, ο Λίλαρντ είναι νούμερο 1 σίγουρα. Όχι. Ποιος είναι ο Ρον Αρτέστ? Όχι. Ο Σακίλ Ονίλ.
Είτε σα αρέσει, όχι. Ήταν δυνατό. Είναι καλύτερο. Είναι ο μοναδικός. Δεν συμφωνώ ότι είναι καλύτερο από τον Ντέιμ. Είναι ο μοναδικός επαγγελματίας μπασκετμπολίστας από το NBA που έχει χρυσό δίσκο. Όχι. Το πιο επιτυχημένο είναι ο πιο εμπορικός. Ο πιο επιτυχημένος. Και επειδή έχει το πιο εμπορικό όνομα, ρε φίλε. Να ψάξω τον Αφάντα, να φύγω λίγο από το σύνολο. Τα δύο τα έχω. Τα έχω και τα δύο. Μάλιστα το έχω σε βινίλιο. Το Σακ Φου και το Σακ Φου Σνίκεν. Με του Φου Σνίκεν. Ήταν πρωταθλητικό στο Φου Σνίκεν, στο Ανώ Αγκάτ Σκύλ είχε γίνει χρυσό σύγκλι και ο άλλο το άλλο είχε γίνει χρυσό. Έτσι, ωραία, πέρα. Σακίλ, Λίλαρντ μετά λέω. Άιβερσον. Καλό ήταν. Ναι, καλό. Αρτέστ σίγουρα. Του κόψαν την καριέρα του Άιβερσον. Αρτέστ σίγουρα το βάζει το ναι. Meta World Peace. Και όχι. Με ελληνική συμμετοχή. Σε φέστα, φέστα. Αυτό, γι' αυτό για μένα προσωπικά να κοιτάξω. Βγαίνει έξω, ναι, okay, κατάλαβα. Τι ήθελα να πω. Ότι the beef. Ο Άιβερσον του κόψαν την καριέρα. Ξεκάθαρα, το NBA τότε. Γιατί ήταν πάρα πολύ. Αυτά τα 40 bars και όλα αυτά. Και είχε και γκανγκστεριλί και πολύ γκανγκστεριλί και τον κόψαν δηλαδή. Ενώ Σακίλ έκανε πλάκα πιο πολύ. Και ο πέμπτος παρέας. Ποιος άλλος είναι. Από αυτούς αυτό τώρα τους καινούργιους είναι πάρα πολλοί που είναι όρια δηλαδή Mumble Trappers. Και ο Μπόλ είναι κάνει ράπ. Ποιος. Και οι αδερφοί Μπόλ έχουν κάνει ράπ. Αλήθεια. Αλλά τώρα αυτοί είναι ρε παιδί. Καλά, ας προσέξει λίγο Μπόλ, γιατί είδα και ένα βίντεο εκεί πέρα για κάτι εξωγηπαιδικές σχέσεις εκεί πέρα με μία που είναι πολύ έτσι επίφοβη για. Αυτός που παίζει, αυτός που δεν παίζει. Ολαμέλο, Ολαμέλο. Άλλα μέλο Μπόλ. Για μία που είναι πολύ έτσι ανοιχτή στο να γίνει baby mommy. Πώς λέγεται, μια είναι γνωστή. Είναι μια... Θα το βρει και θα μα τα πει. Θα κάνουμε διάλειμμα σε λίγο. Ναι. Αλλά τώρα για πέμπτο ράπερ δεν μάθαμε. Πάμε στον Κόμπι Μπράιαντ, δεν το βάζουμε γιατί ήταν. Δηλαδή δεν ήταν όλο αυτό το. Δεν είχε όλο το. Εγώ τον, είδα, τον άκουσα άρτιο εκεί. Άρτιο, σαν το τράκ. Αυτά. Έχουμε κάποια ομάδα που θέλουμε να βάλουμε στο ραντάρ από τη δυτική περιφέρεια καθώς προχωράμε. Το Μέμφις. Το Μέμφις. Φτάνει και είναι, το έχει το μεγαλύτερο σερί τη Λίγκα αυτή τη στιγμή. 7 σερί νίκες. Συνεχίζουμε κανονικά. Πηγαίνουμε για κορυφή. Ακόμα και όταν δεν παίζει ο Τζα. Καλά, με αυτό το κάνουμε πάντα. Ναι, όταν δεν παίζει ο Τζα είμαστε καλοί. Τάιος Τζόνς έπος. Και ο Μπέιν που γύρισε. Ο Μπέιν γύρισε και ενώ είχε δύο-τρία κακά παιχνίδια, τώρα την έχει δει έτσι και βάζει τριαντάρες πάλι. Όπως και και διεκδικούμε πρωτιά κανονικά. Ναι, σαν Μέμφις. Και... Για να διεκδικήσει την πρωτιά μας πρέπει να περάσει πάνω από το πτώμα του μάλλον για τρίτη φορά συνεχόμενη επερχόμενου MVP. Του NBA του και των Denver Nuggets. Όσο περνάνε οι μέρες, όλο και περισσότερο πηγαίνει προς τα εκεί. Πάντως, επειδή με αναφέραμε το Memphis και επειδή τον έχουμε κράξει στο παρελθόν, με το δίκαιο μας προφανώς, είναι ο πρώτος στη λίστα με το ποιος παίρνει τον παίκτη, τον καλύτερο σκόρερ της αντίπαλης περιφέρειας. Νούμερο 1 στη λίστα είναι ο αντιπαθέστατος Dillon Brooks, ο οποίος σωστά. Περνάει χειροπέδες από οποιοδήποτε συναντήσουν. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε φίλε. Σωστά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή, είναι το μοναδικό πράγμα που μας γυρίζει πίσω στα έτη. Τι είναι αυτό που μας γυρίζει. Οι πιο αντιπαθείς παίχτες γίνονται lockdown defenders. Ναι, ναι. Αυτό είναι ο βασικός χαρακτήρας των έτη. Γιατί στα έτη η αμυντική ήταν και λίγο πιο σουαγκάτη. Πιο γκάρι πέτο. Και στα Zeros είχαμε λίγο τέτοιου. Δηλαδή, Bruce Bowen δηλαδή τώρα. Sorry κιόλα. Αντιπαθή. Όχι, αντιπαθικό. Και ο Πάτερσον, ο Κόμπι Στόπερ. Στα Zeros δεν ήταν κι αυτό. Ο Στίβενσον. Ο Στίβενσον. Και μπορεί να μου αρέσει εμένα, αλλά και ο Άλεν ήταν αντιπαθή. Δηλαδή δεν έλεγε. Ο Τόνι Άλεν, λες τώρα. Ο Τόνι Άλεν. Δηλαδή μπορεί σαν παίκτη να συμπαθεί. Μέχρι που πήγε στο Μέμφις. Νομίζω εκεί πέρα έγινε πιο συμπαθή. Ναι, αλλά εδώ τώρα είμαστε βαθιά μέσα στα έτη με όλου αυτού. Δηλαδή αυτό ο Αλβαράδο, αυτό εδώ ο Ντίλον Μπρουξ, ο άλλο του δικό σα, ο αμυντικό τη χρονιά, ο Ντίλον Μπρουξ, ο Πατ Μπέβερλι, όλοι αυτοί δηλαδή. Ήταν και αντιπαθήσα και από το μαλλί μου. Το αστείο είναι ότι ο Μπρουξ, παιδιά, είναι αυτό ο οποίο μιλάει περισσότερο από όλου. Δηλαδή και καλά πάει με swag. Και αυτό είναι AIDS. Και είναι. Και αυτό τα μιλάνε. Συμφωνώ. Δηλαδή έχεις ας πούμε τον Τζα, έχεις τον Μπέιν, έχεις τον Τζάρετ Τζάκσον και έχετε ξέρω εγώ χειρότερος από όλους, ξέρω εγώ, ο Ντίλον Μπρουξ και μιλάει περισσότερο από όλους. Το Memphis είχε γίνει το viral βίντεο που άφησε ο Μωράν την μπάλα κάτω και απλά κύλαγε ο χρόνος. Ναι. Και τον κράξανε όλοι και λέγανε τι είναι αυτό το τσίρκο. Το θέλουμε το matchup. Ποιο matchup θέλουμε περισσότερο. Θέλουμε το Memphis με τους Golden State ή πρώτα θέλουμε το Memphis με τη Νέα Ορλεάνη που έχει λίγο να περάσει και μετά με τους Warriors. Όχι, Memphis Golden State πρώτα. Όχι, κάτσε γιατί αυτό είναι λίγο επίφοβο. Εγώ θα προτιμούσα το άλλο που είπε ο Βαγγέλης. Θα προτιμούσα πρώτα να παίξει με την Νέα Ορλεάνη, να την περάσει την Ορλεάνη. Και μετά να πέσει με τον Κολυφθέν και να του αποκλείσει. Εγώ το λέω γιατί. Να πέσει μια σειρά, να γίνει λόγω θέση. Δεν θα είναι εκεί πέρα το Golden State. Να έχουμε δύο σειρές με το Memphis. Το Golden State θα είναι λογικά. Θα είναι τέταρτο. Οπότε α είναι κάτι άλλο και μετά με το. Ναι, αλλά εσύ όμω και το Νέα Ορλεάνη, η οποία. Να είναι το 2-7, ξέρω εγώ, Νέα Ορλεάνη με Memphis. Μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, βαδίζουμε πρόσωπο τα. Πάντω, συγγνώμη, γιατί αναφέραμε το Memphis και θέλω να κάνω ένα update
στο Defender of the Year αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο Τζάρεν Τζάξον, λες. Ο Τζάρεν Τζάξον, παιδιά, κάνει οργία. Δηλαδή έχει ένα εξωπραγματικό νούμερο ότι όποιος μπαίνει στο ζωγραφιστό και πάει να καθίσει με λέει κάρφωμα την μπάλα, έχει κάτω από 40%. Είχε πάει πιο ψηλά ο Τζάρεν Τζάξον. Όχι, ο Μπάγκλι ήταν. Ο Μπάγκλι ήταν πιο ψηλά από τον Τζάρεν Τζάξον. Το ίδιο τζάφι είναι αυτό. Το ίδιο τζάφι. Ναι, απίστευτο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί βαδίζουμε προς ολονταχώς προς το All Star Game ναι. του 2023, στο οποίο έχουν βγει έχουν τα πρώτα μπάλες. Θα πούμε λίγο τη γνώμη μας για το All Star Game, θα πούμε τη γνώμη μας για την ψηφοφορία η οποία είναι εξοργιστική τουλάχιστον. Είναι πολύ εξοργιστική. Και μείνετε λίγο συντονισμένοι γιατί επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, έχουμε αφήσει εκκρεμότητες. Ξεσκονίσαμε λίγο. Ναι, πες, ποια ήταν η. Καλά, η baby mama που η επίδοξη. Του Λαμέλο είναι η Άννα Μοντάνα. Ναι, Google. Εντάξει. Ναι, άμα, ναι. Και είναι και 33 χρονών δηλαδή. Αυτή είναι έτοιμη, έχει την πει στο jackpot μάλλον εδώ πέρα. Ναι. Πολλά λεφτά. Κάτσε. Και ο PJ Washington είχε σκηνικό ήδη, δηλαδή είναι ήδη καμένο σε σημείο να δίνει. Με την ίδια. Όχι, με άλλη, η οποία με το που γέννησε. Υπέβαλε χαρτιά για διαζύγιο. Κατευθείαν. Φάση ίδια μέρα, ξέρω. Κατευθείαν το νευτήριο. Αυτοί οι έρωτες οι δυνατοί. Και τις πληρώνει. Παιδιά τις πληρώνει κάπου του στείλε. Κάτι του στείλε 30.000 το μήνα. Όταν η αγάπη είναι αληθινή. Έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή για το μεγαλύτερο application που υπάρχει τα τελευταία 8 χρόνια. Το Baller Alert. Το Baby Mama Alert. Baby Mama Alert ή Baller Alert. Η Baller Alert ή Baby Mama Alert. Εμείς ξέρουμε, ας πούμε για τον κόσμο τι είναι αυτό. Δεν το έχουμε πει στην εκπομπή ποτέ. Όχι. Όχι, είναι ένα application το οποίο σε ενημερώνει, το κατεβάζουν όλες οι κυρίες οι οποίες ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο, γυναίκες κυρίως. Έτσι. Και τους ενημερώνει ανάλογα με την πόλη που βρίσκονται για το αν κάποιος επαγγελματίας αθλητής. Εφεάθη. Κυρίως μας και την πολίτη σας ή αθλητής του NFL βρίσκεται σε κάποιο κλαμπ, σε ποιο είναι και σου ανάβει, ξέρω εγώ αυτό, να σκάσει. Για να πα να σκάσει μπα και γίνει σε. Μπήκε η baby mama. Πάρα πολύ ωραία, έτσι πήγαν τα λεφτά. Εντάξει, πάντως... Και όσον αφορά του rappers, νομίζω ότι ο Σάμπερ είναι αυτό που ψάχναμε. Που είναι στο ο Σάμπερ είναι τράπερ, έτσι. Ναι, που είναι στο rapper τράπερ. Πάντως, σαν rapper, δεν ξέρω, στο skill του, η γυναίκα του είναι πολύ ανώτερη, η Taylor δηλαδή. Η γυναίκα του είναι τραγουδίστρια, είναι καλή τραγουδίστρια και έχει κάνει και ωραίες συνεργασίες και ωραία άλμπουμ κτλ. Και χορεύτρια. Τι θυμάσαι το βίντεο που κάνει ο West. Τη θυμάμαι. Ναι, μαζί με τον Σάμπερ. Όποιο δεν το έχει δει, α το δει. Και κάνανε και, νομίζω, είχαν και ένα reality με οι δυο του. Δεν θυμάμαι αυτό. Πάντως ο Σάμπερ βγαίνει σε πάρα πολλά podcast και μιλάει και είναι ωραίο στο story. Ωραίος είναι. Έχει πολύ φάση. Ναι. Νομίζω είναι στα χνάρια του πώς λέγεται, του παλιού των Pacers, έχει κάνει και rap. Τον Pacers και τον Spurs. Του Jackson, Steven Jackson. Είναι στα που, που είναι μαζί με τον τέτοιο. Ναι. Που είναι μαζί με τον Darius Miles. Το All That Smoke έχουν, ναι, αυτό το podcast έχουν. Γενικά, όρεξε να έχεις να ακούσεις podcast από την Αμερική, με πρόσβαση και την πωλήση κτλ. Αλλά ας πάμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει, στον ελέφαντο στο δωμάτιο. Ας πάμε λοιπόν στα πρώτα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που υπάρχουν για το επερχόμενο All Star Game, το οποίο να πούμε ότι θα τελεστεί με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν θα είναι East Coast, West Coast κτλ. Η ψηφοφορία γίνεται, αλλά μετά κάνουν το ανακάτεμα. Δηλαδή οι δύο πρώτοι σε ψήφους. Ο fan, ο vote leader από κάθε περιφέρεια, ναι. Βάζει το όνομά του στην ομάδα και διαλέγουμε μετά ποιον θα πάρουμε και παίρνουμε τους φίλους μας. Και παίρνουν το Harden τελευταίο. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε να ξεκινήσουμε από την Ανατολική περιφέρεια. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θέλετε, τι θα κάνει μεγαλύτερο. Από την Ανατολή. Από την Ανατολή, να ξεκινήσουμε. Από την Ανατολή. Λοιπόν, πάμε, αρχικά είναι χωρισμένοι όπως ξέρετε σε frontcourt και guards, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο frontcourt. Βασικά, νούμερο 1 στην Ανατολή είναι ο Kevin Durant. Με 3.118.545 ψήφους. Mm-hmm. Ακολουθεί ο Γιάννης. Μάλιστα. Μετά είναι ο Embiid. Να ρωτήσω κάτι. Ο οποίος λογικά αυτό θα αλλάξει, γιατί τώρα ο Durant θα λείπει. Οπότε μπορεί να ανέβει ο Γιάννης πρώτος στις ψήφους. Και μπορεί επίσης, κάτσε, και μπορεί επίσης να πάρει το όνομά του η ομάδα και να διαλέξει εκείνος όλους τους Ευρωπαίους. Όσα χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή βγαίνουν οι ψήφοι λίγο νωρίς, περίπου 1,5 μήνα πριν από το All Star Game, δεν έχει αλλάξει ποτέ το 1-2. Ναι. Δηλαδή είναι ενδεικτικό πάντοτε αυτό το. Πάντως είναι πολύ μικρή διαφορά, είναι 100.000 ψήφοι. Ναι, ισχύει. Η ερώτησή μου είναι να πέρυσι είχε βγει πάλι πρώτος ο Ντουράντ, έτσι. Δηλαδή, ο Ντουράντ είχε βρει. Πρόπερς ήταν ο Γιάννης. Ο Γιάννης που ήταν αρχικός και τα λοιπά και διάλεξε τη χειρότερη ομάδα που έχει γίνει ποτέ στο All-Star Game. Δηλαδή, στην μέρα να το έχετε. Πάντως, επειδή το συζητάγαμε και πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, αυτό το Αμερικάνι με μία Αμερικάνος θα ήταν το καλύτερο και θα μπορούσε ο Γιάννης φέτος, άμα βγει vote leader, να το κάνει πράξη κιόλας. Δηλαδή, θα μπορούσε να διαλέξει. Θα το χαλάσει ο άλλος, Έλα, μωρή, εντάξει τώρα. Όλα τα χαλάει. Θα πάρει εγώ έναν Ευρωπαίο.
Αυτοί οι δύο είναι πρώτοι λοιπόν. Αυτοί είναι μέχρι Embiid, μετά είναι ο Tatum. Γενικότερα το front court έχει τη μερίδα του. Τρεις είναι οι παίκτες. Αν είχαμε τώρα βασική πεντάδα, ποια θα είναι η βασική πεντάδα. Τρεις είναι οι παίκτες από το front court. Ναι. Ποιοι θα είναι η βασική πεντάδα. Είναι ο Durant, Αντετοκούμπο και Embiid. Embiid λοιπόν. Embiid με 2.226.000 ψήφους. Tatum 50.000 ψήφους λιγότερους στην τέταρτη θέση. Οπότε αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, οπότε ο Tatum είναι εκτός από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία. Το θεωρώ τραγικό. Τραγικό. Το Embiid Tatum είναι borderline οριακό, δηλαδή δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον. Παίζει πολύ καλά και ο Embiid, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή είναι πολύ γεμάτο. Οι guards είναι ο Καϊρή και ο Μίτσελ. Οι δύο πρώτοι. Έλεγε πριν από δύο εκπομπέ, δεν έλεγε δεν υπάρχει κανεί ο Καϊρή να είναι All-Star φέτο. Εγώ. Νομίζω ότι το έλεγε. Άλλο το έλεγε. Εσύ πρέπει να το έλεγε. Όχι. Εσύ πρέπει να το έλεγε. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι. Είσαι καλά, ρε. Και σου είπα θα το ψηφίσουν. Και ποιο θα βγει δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή έχουμε μισό λεπτό. Εκεί έχουμε τον Καϊρή με 2 εκατομμύρια, 71.000. Μετά πολύ πιο πίσω με 1 εκατομμύριο 600.000 τον Μίτσελ. Και μετά έχουμε στο 3 τον Χάρντεν. Με 1.161.000 και τέταρτο τον Τζέιλεν Μπράουν. Που είναι η μόνη που περνάει το εκατομμύριο. Ο Τρέι Γιάνγκ ήταν starter πέρσι. Ο Τρέι Γιάνγκ ήταν starter πέρσι. Τι νομίζω. Νομίζω πως πρέπει να ήταν. Οριακά να ήταν τρίτος ή τέταρτος. Πάντως νομίζω ότι αυτή θα είναι. Αυτή θα είναι η πεντάδα. Το Τρέι Γιάνγκ είναι στην πέμπτη θέση πλέον. Και ψηλά είναι. Το Embiid με το Tatum είναι εκεί που υπάρχει λίγο ενδιαφέρον. Ναι, έχουμε κάποια ονόματα τώρα τα οποία. Και στο 1-2 σου λέω με το Durant και το Κούμπο. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει αυτό το Γιάννη. Ναι, θα είναι βασική. Ναι. Το οποίο θα είναι team captain. Να σου πω την αμαρτία μου, προτιμάω. Δηλαδή έχει καλυφθεί η εθνική μου υπερηφάνεια. Έχει γίνει αρχηγός ομάδας ο Γιάννης. Δεν μας άρεσε, δεν ξέρει να διαλέγει. Ας να διαλέξει τον Durant, να δούμε λίγο πιο. Ήταν ο Τρέι Γιάνγκ βασικός. Ήταν ο Τρέι Γιάνγκ βασικός. Και ο Ντερόζαν. Okay. Γιατί να μην ήταν. Καλά, εδώ ήταν ο Wiggins. Δεν μου λένε, παιδιά, στην ψηφοφορία τι έχουμε. Ποια ονόματα είναι δηλαδή τα οποία ίσως να μην έπρεπε να είναι εκεί μέσα καθόλου. Πείτε μου τι βλέπετε και τι δεν βλέπετε. Εντάξει, βλέπω τον Kyle Kuzma. Στην Ανατολή, ναι. Ναι, είναι ο Kyle Kuzma. Ο Claxton, επειδή πιθανολογώ είναι από το Brooklyn. Ναι, μωρέ, είναι τώρα ξεκάθαρο ότι έχει το περισσότερο fanbase τώρα. Είναι πολύ χαμηλά ο Χαλιμπέρτον, αν δεν στην όμω. Το συζητάω. Θα τον ήθελα λίγο πιο ψηλά. Και ο Γκάρλαντ. Καλά, μισό λεπτό. Το χειρότερο όλων είναι φυσικά ο Ντέρικ Ροζ, ο οποίος έχει τέτοιο βάρος στο όνομά του που έχει βγει από το rotation εδώ και ένα μήνα. Από το που ξεκίνησε, λέει, το run το καλό των Knicks. Και είναι ένατος guard στην Ανατολή. Δηλαδή, υπάρχει άλλο παίκτη των Knicks μέσα στους 20 πρώτους που έχουν επιστραφεί. Όχι. Ο Ράντλ δεν είναι. Είναι απίστευτο είναι. Αυτό. Όχι. Άρα δηλαδή εδώ ξεκάθαρα. Και δεν είναι και ο τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι ο Μπράνσον και είναι ο Ντέρικ Ροζ. Πώς προέρχεται με 40 προχθές. Εντάξει, ο Ντέρικ Ροζ είναι σύμπαθη, το ξέρουμε, το καταλαβαίνετε. Είναι ο εκπρόσωπος της Νέας Υόρκης, των Νίκς αυτή τη στιγμή. Τρελό. Ένα παιδί από το Σικάγο. Ναι, έχουν δώσει ψηφοδέλες μαζεμένα και έχουν επίσης όλους τους ψηφοφόρους. Έχουν όπως τις εκλογές εδώ στη Μεσσηνή και στη Λακωνία. Και αν δεν ψηφίζουν. Και αν δεν ψηφίζουν, τους βλέπει ο Ντόλαν από το Face Recognition Software. Παίζει ανταλλαγή ο Ροζ, παίζει να πάει στο Μαϊάμι κάποιες. Καλό, θα ήταν για τους δύο αυτό νομίζω. Εκεί που γίνονται τα όρια, πάμε στη Δύση. Πάτως, και ο Γκάρλαντ είναι πολύ χαμηλά, νομίζω. Ποια είναι η βασική πεντάδα στη Δύση. Λοιπόν, LeBron James, vote leader με άπειρη διαφορά, 1 εκατομμύριο διαφορά από τον Νίκολα Γιώκητς, Άντονι Ντέιβις τρίτη θέση. Μικρότερη διαφορά από τον Στεφ Κάρι. Περίπου 400.000 από τον Στεφ Κάρι διαφορά. Σωστά. Ναι, οκ, μιλάμε τώρα για του φρόντικου. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, τρίτος είναι ο Άντονι Ντέιβις, λοιπόν, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Και μάλλον δεν θα παίξει. Και δεν ξέρουμε κιόλας αν θα είναι εκεί πέρα. Okay. Τέταρτος είναι, θεωρώ, ο τρίτος στην παρέα, στη βασική πεντάδα που θα έπρεπε να είναι, που είναι ο Ζάιον, ο οποίος δεν θα είναι ούτε εκείνος. Στο All-Star Game. Λογικά. Λογικά. Τώρα δεν σπουδάει. Δηλαδή θα αποθεραπευτεί και θα πάει να κάνει. Συνήθως ο τραυματισμός του Ζάιον Βίλιαμς πάει πιο πίσω, δεν έχετε πιο νωρίς όπως του Κάρι. Οπότε ο τρίτος επιλαχών μετά από όλους αυτούς είναι ο Άντριου Βίγκινς. Μετά από τους δύο τραυματίες είναι ο Άντριου Βίγκινς ο επόμενος. Ο οποίος. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα μπει. Με 1.123.000 προπορεύεται του Πολ Τζόρτζ και του Λάουρι Μάρκανεν. Ο οποίος κάνει όργια, έσχος. Έσχος. Ντροπή σας. Δηλαδή, πραγματικά, ο Wiggins ο οποίος λείπει τόσο καιρό, δηλαδή είναι πώς διάλογο είναι πάνω από τον Μάρκανεν. Και είναι ο Wiggins. Δέκατος ο Φρόντκορ ποιος είναι. Δέκατος στο. Και Βον Λούνι. Λοιπόν, ακούστε με, παιδιά. Και πιο πάνω είναι και ο Ντρέιμον Γκριν, έτσι. Και πάνω από τον Κοάι ο Ντρέιμον. Ναι, ακούστε. Κάτι παίζει στο Golden State. Εδώ τώρα έχει συμβεί το εξής. Εδώ έχουμε αρχίσει λίγο και ψηφίζουμε σαν ψηφοφόροι του NBA.
έχει λίγο, δείχνει αυτή η ψηφοφορία για ένα συμπέρασμα, να το πω δηλαδή. Γιατί ψηφίζουν οι ξένοι. Νομίζω. Πρώτον, ψηφίζουν οι ξένοι και δεύτερον, έχει μετατραπεί όλο αυτό το πράγμα σε οπαδικό. Το οποίο στο All Star Game δεν υπήρχε αυτό. Mm. Δεν υπήρχε δηλαδή το οπαδικό. Και ευτυχώς που η ψηφοφορία δεν είναι το 100% το ποιο θα πάει τελικά στο All Star Game. Είναι ένα μεγάλο μέρος, αλλά όχι το 100%. Και γιατί εδώ πλέον δεν γίνεται επειδή είσαι Lakers και είναι η πιο δημοφιλής ομάδα και οι Brooklyn Nets και οι Golden State Warriors και είναι η πιο δημοφιλής ομάδα. Να κοιτάμε να δούμε ποιο είναι, ποιο ξέρω, ποιο είναι ο παίκτης που ξέρω, ξέρω και έχω στα χαρτάκια που λέγαμε παλιά. Μου μυρίζει Κίνα αυτό, αρέσει, Ευαγγέλη. Μου μυρίζει Κίνα όλο αυτό. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες πιο δημοφιλείς έχουν και τους περισσότερους παίχτες μέσα στο ίδιο. Οι Celtics, οι οποίοι δεν είναι δημοφιλείς στην Κίνα, έχουν πεσμένους τους δικούς τους παίχτες. Ναι. Τουλάχιστον έχουν δύο μέσα. Εντάξει, αυτό έλειπε. Δηλαδή, αυτή είναι από τη Βοστόνη και τα παίχτες. Στη Δύση είναι 20 οι πρώτοι παίχτες και πρέπει να είναι 15 από την Καλιφόρνια. Ναι. Δηλαδή από Golden State, Los Angeles, Lakers και Clippers. Μόνο ο Μάρκανεν, 12 άτομα. Ο Γιώκιτς, ο Williamson, ο Ζάιον. Το θέμα είναι ότι, ότι στην Δύση μετά θα μείνουν έξω παιχταράδες. Δηλαδή θα μείνει έξω σίγουρα Μωράντ. Είναι, είναι απίστευτο αυτό. Δεν ξέρω. Κάτι είναι λέγαμε. Είναι βασικό. Το είχε θίξει νομίζω ο Γιάννης αυτό. Κάτι είχε αλλάξει. Δεν είμαι 100% σίγουρο ότι είχε αλλάξει. Πάντως, αν πάλι φτάσουμε στο σημείο να έχουμε πάλι τον Wiggins βασικό σε All-Star Game και να είναι εκτός ο Τζα ή ο Σάι, ξέρω εγώ, ποιος θα καταλήξει τρίτος στην κατηγορία στους Guards, του οποίου δεν του έχω αναφέρει ακόμα. Αλλά ήταν απίστευτο. Λοιπόν, οι Guards. Steph Curry 2.700.000 ψήφους, είναι πρώτος με μικρή διαφορά σχετικά από τον Λούκα, ο οποίος ο Ντόντσιτς έχει 2.300 κοντά, ξέρω εγώ. Μετά με χαόδη διαφορά είναι ο Τζα, που δηλαδή μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι διάλογο. Θα θεωρούσα ότι ο Ζα θα ήταν μέσα στους 3-4 πιο δημοφιλείς. Είναι τόσο fan του watch. Είναι τόσο fan του watch. Τρελό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι Κίνα, σου λέω. The China vote έχουμε είναι εδώ πέρα. Είναι Κίνα, ποιο ξέρουμε. Έμα. Μάλιστα. Λοιπόν, Σάι Γκίλιους Αλεξάνδρου τέταρτος. Πέμπτος, ο Κλέι. Έκτος, δεν το πιστεύει ούτε ο Κλέι. Έκτος, το ξέρουμε. Έκτος, ο Ράσελ. Ράσελ Westbrook. Δηλαδή, έλεος. Έβδομος, ο Λίλαρντ. Έκτος, έτσι. Όχι, αυτό είναι σημαντικό. Την έκτος. Σωστό. Έκτος, έβδομος, ο Λίλαρντ. Όπως κάνει έσχη και αυτός φέτος από τότε που έχει επιστρέψει. Και απίστευτο, το Phoenix δεν πουλάει καθόλου στην Κίνα, φαίνεται. Devin Booker, 8η θέση. Που εντάξει, παιδιά, ούτε εγώ τον εκτιμάω τόσο τον Booker. Παραπάνω από ποιον δηλαδή τον έβαζε. Δηλαδή, έχει κάνει πράγματα και θαύματα. Από αυτούς τους 7 που είναι από πάνω, να ξέρεις τον Clay Thompson, ποιον άλλο θα τον έβαζε δηλαδή παραπάνω. Τι είναι, το Russell Westbrook. Δηλαδή, τουλάχιστον είμαι στην πέμπτη θέση. Και μια και είπαμε προηγουμένως για τον 10ο. Και στην αρχή δεν το βάζεις και σαν small forward, ξέρω εγώ. Και μια που είπαμε για τον 10ο του frontcourt, για πες μας ποιος είναι ο ένατος του backcourt. Τον Guards. Ο Austin Reeves. Είναι απίστευτο. Σε ποια ομάδα παίζει. Ρε, την οικογένειά του. Δηλαδή, του γνωστού του και την οικογένειά του να βάζει. Δεν ντρέπεστε καθόλου δηλαδή. Εσείς οι Lakers fans. Κάπου εδώ γίνεται λίγο αστείο όλο αυτό το πράγμα. Έχει ξεφτυλιστεί το πράγμα. Austin Reeves, οι Lakers fans. Εντάξει, τι. Γιατί εδώ του παίχτε προωθούν. Καλά, φίλε. Του προωθούν πάρα πολύ γιατί δεν θα αλλάξουν. Βλέπει εδώ πέρα κανένα smart. Κοίτα τι καλό είναι. All star. Θα είναι ψήφιο All star. Πάρτονε. Τόσο πα καλύτερο. Υπό αυτή την έννοια είναι έξυπνο. Αν γίνεται με αυτό το σκοπό είναι έξυπνο. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται. Λείπει ο Matt Ryan να πω εγώ από αυτή τη λίστα. Austin Reeves, ρε παιδί. Τώρα ουσιαστικά θα έχουμε την πεντάδα. Οι υπόλοιποι θα επιλεγούν και από τους προπονητές. Mm. 12 δεν είναι οι All Stars. Ναι, δηλαδή, ναι. Προπονητές και δημοσιογράφους. Και δημοσιογράφους. Μόνο νομίζω προπονητές και δημοσιογράφους και παίχτες. Νομίζω και παίχτες ψηφίζουν. Α, ναι. Νομίζω και παίχτες ψηφίζουν. Ναι, τελευταία μην βγάλουν τον Austin Reeves. Παρακαλώ. Ο Καρούζο δεν ήταν υπάλληλο ψηλά στις ψηφοφορίες. Ναι, βέβαια. Πιο παλιά ο Καρούζο. Ο Καρούζο όμως έχει λόγο, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι ωραίο. Στην Ρίφη είναι ακριβώς εκεί που ήταν ο Καρούζο πιο παλιά. Αυτό είναι το θέμα. Ο Καρούζο όμως έκανε θόρυβο, ρε παιδί μου. Ήταν καλός αμυντικός. Ήταν έτσι. Δεν είχε πάρει απόφαση ακόμα ότι πρέπει να ξέρει το κεφάλι του. Ήταν γενικότερα ένα πράγμα. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή. Είναι, ξέρω εγώ, μια περίοδος στην οποία υπάρχει μια αλλαγή φρουράς στο NBA, το έχουμε ξαναπεί, όπου ο LeBron James, ο Kevin Durant, ο Steph Curry, ο James Harden, ο Russell Westbrook και αυτοί δηλαδή όλοι οι παίκτες οι οποίοι στιγμάτισαν τα tents, αρχίζουν και δίνουν την σκυτάλη στη νέα γενιά. Αυτό δεν γίνεται στο fan voting όμως. Δεν γίνεται στο fan voting. Και δεν μιλάω μόνο για τους Ευρωπαίους παίκτες, δηλαδή για τον Jokic, τον Αντετοκούμπο και τον Doncic, μιλάω και για τους Αμερικάνους, δηλαδή τον Tatum, τον Ζαμποράν, τον Williams, αυτούς όλους οι οποίοι δεν θέλουν να παίρνουν το. Δηλαδή το Booker επίσης, εντάξει, δηλαδή ναι. Να το λέμε. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί αντίστοιχα ο LeBron James δηλαδή, ήταν πάρα πολύ δημοφιλής τα 3-4 πρώτα χρόνια του στο NBA εκείνη την περίοδο. Έτσι, μετά Jordan εποχή δηλαδή. Mm-hmm.
Το οποίο τώρα δεν συμβαίνει. Αν σας έλεγα να ψηφίσετε τρεις φρόνκορ και δύο μπάκορ. Εγώ ψήφισα ήδη. Ποιο πες? Εγώ έβαλα στο φρόνκορ της Ανατολής, έβαλα τον Γιάννη, τον Τέιτουμ και τον... κάτσε ρε φίλε. Μισό λεπτάκι. Και τον KD. Ναι, εντάξει. Και στην Ανατολή, στους Γκάρτζ έβαλα τον Γκάιρι και τον Τζέλεν. Α, ψήφισες πώς τον Σέλτιξ δηλαδή. Προφανώς και μ' αξίζουν... Δεν έβαλες τον Ντόναβαν Μίτσελ δηλαδή βασικό. Ναι, δεν τον έβαλα. Δεν τον έβαλα. Ναι. Λοιπόν, στην Δύση έβαλα τον... κάτσε να θυμηθώ. Δεν ήμουν. Έβαλα τον το Γιόκιτς, έβαλα τον Ζάιον και έβαλα και τον AD. Δεν τον έβαλα τον Λεμπρόν. Θα παίζει στοίχημα. Θα έπρεπε να το βάλω, αλλά έβαλα τον Ντέιβις γιατί θεωρώ ότι όταν παίζει ο Ντέιβις κερδίζουν κιόλας περισσότερο οι Lakers. Και θεώρησα, δηλαδή, λέω ότι από τους δύο ο καλύτερος παίκτης της ομάδας είναι ο AD. Ποιος έβαλε στον backcourt? Ποιος θα έβαλε στον backcourt? Τον Ντόντσιτς έβαλε σίγουρα. Έβαλε τον Τζα και τον Στεφ. Α, ναι, δεν έβαλε Ντόντσιτς. Δεν έβαλε Ντόντσιτς. Γιατί okay, θα τον ψηφίσει όλος ο κόσμος. Ο τύπος είναι απίστευτος. Κάτσε ρε φίλε. Κοίτα, στην πρώτη τετράδα, στην πρώτη τετράδα της Δύσης, στους Guards, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, όποιον και να βάλεις βασικό, δηλαδή, ασχέτως του Λούκα που θα πάρει, εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα είναι νούμερο ένα στο φάνμπορ. Εγώ είναι πρώτος πίστευα. Αλλά δεν είναι, τέλος πάντων, θεώρησα ότι θα μπει σίγουρα. Οπότε έκανα boost εγώ στο Στεφ και στο Τζα. Το All-Star Game. Πρέπει να όταν ψηφίζεις, και αυτό το λέω σε όλους τους φίλους μας που αυτή τη στιγμή μπορεί να ψηφίσουν. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο NBA. Εννοείται. Πρώτα απ' όλα ψηφίζεις το Γιάννη Φουλ. Πρέπει να αποφασίσεις κάθε μέρα. Με τι κριτήριο ψηφίζεις. Και υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια τα οποία όμως δεν πάνε μαζί. Mm-hmm. Πρέπει να ψηφίσεις ή με το ένα κριτήριο ή με το άλλο. Το ένα κριτήριο λοιπόν, το οποίο προφανώς δεν ψήφισε ο Γιάννης, είναι το κριτήριο το ότι πάμε να ψηφίσουμε τους παίχτες οι οποίοι είναι οι καλύτεροι ως τώρα στη χρονιά. Δηλαδή πάμε να τιμήσουμε. Δηλαδή, σαν να ψηφίσουμε MVP, σαν να δίνουμε MVP votes σε κάθε θέση. Okay. Προφανώς από τη στιγμή που δεν βάζει τον Doncic, δεν έχει αυτό το κριτήριο. Και δεν βάζει και τον LeBron, ξέρω εγώ, γιατί είναι πολύτιμος. Δηλαδή, έχει αριθμιστικά στο 20ο τόσο. Ναι. Το δεύτερο είναι, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε? Ψηφίζουμε για έναν αγώνα. Θα τον δούμε αυτόν τον αγώνα? Πολύ πιθανόν. Τι θέλουμε να δούμε σε αυτόν τον αγώνα? Θέαμα. Πάμε λοιπόν να ψηφίσουμε ένα παίκτη ο οποίος θα μας δώσει αυτό το θέαμα. Mm. Άρα λοιπόν, δεν θα ψηφίσει ποτέ σε All-Star Game ποτέ το Steph Curry. Ποτέ. Όχι, ποτέ, θα για κανένα ψηφίσεις. Λόγο. Έχω δει την καλύτερη assist σε All-Star Game μετά το ρεσμά του Jason Williams. Από τον Steph Curry. Η μαύρη τρύπα του All-Star Game. Το Γιάννη να αφήνει το απίστευτο highlight. Είναι να ξαπλώνει κάτι και να περνάει ο Γιάννης από πάνω. Δηλαδή, αυτή η παίκτηση, η οποία είναι τριποντάκιδες και η οποία ξέρω εγώ θα σου πάνε το παιχνίδι, δεν είναι για All-Star Game. Θα ψηφίσει δηλαδή αν πας για θέαμα και να πεις. Είναι θέαμα, ρε φίλε. Κάτσε ρε, Σιβαγγέλη, μισό λεπτάκι. Σε οποιοδήποτε. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή, κοιτάξτε με όλοι εσείς. Μισό λεπτάκι. Όταν βλέπεις All-Star Game, ένα μέρος του All-Star Game δεν είναι ποιος θα κάνει την πάσα. Όταν είναι ο Στέφι είναι από τους καλύτερους πασέρ. Τι λες, μωρέ. Μα δεν κάνει την πάσα. Μα τι ρέτα που λες. Ο Λίλαρντ. Ο Λίλαρντ. Ποιο Λίλαρντ. Ο Λίλαρντ είναι καλύτερος πασέρ. Ο Χάρντεν και ο Στεφ Κάρι είναι οι βασικοί υπεύθυνοι που έχουν μετατρέψει σε τόσο τσίρκο το All-Star Game που κατεβαίνουν 4 μέτρα από την πλήρη τη σέντρα, βαράνε το τρίποντο, τελειώνει η επίθεση, κατεβαίνει άλλο 4 μέτρα και βαράνε το τρίποντο. Δεν είναι αυτό το All-Star Game. Ευαγγελή, το All-Star Game θέλει άμυνες και καρφώματα. Θέλεις να μου πεις ποιο είναι πιο φλάση πασέρα αυτή τη στιγμή από τον Στεφ? Είναι, ξέρω εγώ, ο Χαλιμπέρτον. Είναι, ξέρω εγώ, ποιο άλλο. Ναι, πες μου δύο-τρει που είναι καλύτεροι σε αυτό το δίδυμο. Στο δίδυμο. Τώρα δεν είναι και φλάση πασέρα τώρα. Ο Στεφ Κάρι δίνει από το δεξιά και κάνει τρίποντο. Έχει καιρό να τον δει, μάλλον. Πώς έχω καιρό να τον δει? Έχει εξελιχθεί αγόρι μου. Έχει εξελιχθεί βέβαια. Από το δεξί στο αριστερό και από το αριστερό στο δεξί. Και κατεβαίνουμε τον στο λόγο και βαράμε τρίποντο. Δεν είναι αυτό το All-Star Game. Το All-Star Game θέλουμε καρφώματα για να παίξουν οι κιάμπε. Δηλαδή θα ψηφίσει τον Ντόνσιτς και θα ψηφίσει και τον Ζα Μοράντ. Αυτού θα ψηφίσει τη Δύση. Για να κάνω και θα ψηφίσει τον Ζάιον, θα ψηφίσει δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι καρφώνουν με τα αυτιά και μπαίνουν μέσα και κάνουν γιουρούς επί το Γιάννη. Εγώ έβαλα τον Τζά γιατί και καρφώνει και πασάρι. Ο Ντόναβαν Μίτσελ είναι αυτό ο οποίος θα ψηφίσει τώρα. Και δεν θα τον ψηφίσω για τον Ντόναβαν Μίτσελ, ρε φίλε. Δεν τον ψηφίσω, ρε φίλε. Προφανώς θα τον ψηφίσει για να ψηφίσει τον Τζέιλεν Μπράουν. Προφανώς. Σοβαρά τώρα, είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, που θα πάει ο Τζέιλεν Μπράουν, δεν υπάρχει πιθανότητα να πάει. Καλά, αυτό εννοείται. Θα πάει. Λοιπόν, διαφωνείς? Πες μας. Εγώ δεν βλέπω All-Star Game. Έλα, να σου πω, μην βγάζει τούνα απ' έξω τώρα. Έλα, πες εσύ του δικού σου. Αν ψήφιζα, θα ψήφιζα πασχετικά. Δηλαδή αυτό θα έκανα. Για πάμε. Εντάξει, θα βάζα τον Tatum σίγουρα, θα βάζα τον Γιάννη σίγουρα και τον Durant. Αυτούς τους τρεις θα βάζα. Ωραία. Και στα γκάρ θα βάζα τον Μίτσελ οπωσδήποτε. Ναι. Και νομίζω και τον Καϊρή. Αυτούς θα έβαζα στην Ανατολή. Okay. Τώρα στη Δύση. Δηλαδή, όπως έχουν γίνει τα αποτελέσματα, δεν θα βάζα απλά τον Embiid και θα βάζα τον Tatum. Αυτό. Το οποίο είναι πολύ πιθανό και να γίνει κιόλας, να δούμε. Αυτό. Και από τους άλλους θα βάζα σίγουρα τον Γιόκιτς. Ναι.
Σίγουρα το Ζάιον. Θα τον έβαζε το Ζάιον. Μπασκετικά δεν. Κάποια σχετικά τι. Το Λεμπρό δεν έβαζε, δηλαδή. Θα έβαζα τον. Δεν θα έβαζα τον Ντέβις γιατί πιστεύω δεν θα πάει γιατί θα είναι τραυματίας. Οπότε okay. Πεταμένη ψήφο. Οπότε ναι, θα έβαζα τον Λεμπρό. Είναι σαν αυτού του πολιτικού. Είναι σαν αυτού που ψήφισε. Λέει σαν να ψήφισε. Θα βγουν και να παραδειχθούν από την έδρα του μετά τι εκλογέ και να πούνε. Και θα ψήφισα και τον Μάρκανε, νομίζω. Ναι, τιμή σε ένα κοινό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πολύ, πολύ μπασκετικό. Και Ντόντζιτ οπωσδήποτε και Τζα Μοράντ οπωσδήποτε. Αυτού του δύο. Πώ φάνηκε. Είμαστε 2-1 δηλαδή. Για τον Ντόντζιτ. Ναι, για τον Ντόντζιτ και για όχι το Στεφ. Εντάξει, αλλά εγώ καταλαβαίνω όμω και το Γιάννη. Δηλαδή ότι ο Ντόντζιτ θα μπει. Ναι. Οπότε ας στηρίξω κάποιον, δηλαδή, ξέρεις. Όπως δεν σε στηρίζουμε το Harden, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, δεν για πρέπει να... το όνομα Harden δηλαδή, δεν ακούστηκε. Δεν δηλαδή. Πρέπει να στηρίζεις και τον Doncic για ένα All-Star Game. Γιατί είναι γνωστό ο Doncic, ότι δεν δίνει την μπάλα σε κανέναν άλλο και δεν κατάγει μόνο. Αυτός και είναι Flash Passer. Το highlight που κάνει... Εντάξει, έλα τώρα, δηλαδή, μόνο okay. Highlight. Δηλαδή, ώρα να μου πεις ότι είναι καλύτερος Passer ο Steph Curry από τον Doncic. Εκεί θες να καταλήξουμε τώρα, δηλαδή. Δεν είναι. Αλλά, πού σταμάτα. Αλλά, είναι, αλλά σε τέτοιο setting νομίζω είναι περισσότερο. Ο Ντόνσιτς έχει δύο σε και κάτι. Σε setting All-Star Game. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Όχι, θυμάμαι. Όχι, είναι πιο, είναι πιο φαντεζιό. Το highlight με τον Γιάννη, ο οποίο ήταν. Πώς και ήταν εκεί πέρα. Τώρα θυμάσαι ο ένα Στεφ. Highlight. Ο τύπος μπαίνει, κατεβαίνει τη σέντρα και βαράει τρίποντα. Και έχει ξεφτυλίσει την ένα All-Star Game όπως και όλοι αυτοί έχουν ξεφτυλίσει. Είναι δηλαδή ούτε φιλικό ούτε precision game δεν είναι. Πρέπει να θυμάμαι και τον Κόμπι. Όπως είπε και ο Pop, ότι να το κάνουμε τσίρκο. Ναι, για να τελειώσουμε. Ναι, για να βάλουμε και τετράποδα και πεντάποδα. Ναι, και τετράποδα και πεντάποδα. Για να το κάνουμε τσίρκο. Λοιπόν, για να τελειώσουμε. Το καλύτερο All-Star Game που έχει γίνει ποτέ, όχι που έχω δει, που έχει γίνει ποτέ, ήταν το 2001. Ήτανε. Ήταν με διαφορά το 2001. Και ήταν με Kevin Garnett να μαρκάρει τον Michael Jordan, ε. Αυτό δεν ήταν το παιχνίδι. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν ο Michael Jordan στο 2001. Ήταν του Iverson. Εγώ λέω το All-Star Games, το οποίο ήταν η Δύση μπροστά με Kobe Bryant, καμιά 20 πόντους. Και στην τελευταία περίοδο τον backcourt, τον Stephon Marbury. Είναι Στεφόν Μάρμπερι, Άλεν Άιβερσον. Κάνουν την επική ανατροπή και νικάνε στο τέλος με τα δύο τρίποντα. Εμένα μου άρεσε άλλο πάντως. Και που πήρε το MVP ο Άιβερσον μέσα στη φυλακή. Βρες μου μια το All-Star Game το τελευταίο του Τζόρνταν. Επίσης, η διαφορά που υπήρχε τότε με τώρα είναι στις φανέλες. Οι παίκτες το θέλουν πάρα πολύ να γίνει αυτό το πράγμα. Αν και εγώ νομίζω ότι στις φανέλες έχουν βρει τη χρυσή τομή. Δηλαδή που έχουν μία φανέλα και έχει πάνω το σήμα, το λόγο της ομάδας και το όνομα. Μ' αρέσει αυτό. Τότε βγαίνανε με τις φανέλες τους και μία ομάδα φορά για τις εχρωματιστές και άλλες λογικές. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι μου άρεσε περισσότερο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μου άρεσε οι φανέλες ειδικά φτιαγμένες για το All-Star, αν και υπάρχουν δύο τις οποίες είναι καταπληκτικές. Θέλω φανέλες που να έχουν μου υπόσταση, να τις θυμάσαι. Δηλαδή, αυτά τα ξεπλημμένα, τα καλά, το άσπρο και το κόκκινο, το κόκκινο και το μπλε. Σε ideas. Βάλε μου λίγο χρώμα, κάνε κάτι έτσι τέτοιο, ρε παιδί μου, κάτι ξεχωριστό. Πάντως αυτό ήταν το All-Star Game. Δηλαδή, που το All-Star Game του 2000 είχε γυμνιάσει και τη Sidecam για πρώτη φορά, η οποία ήταν η κάμερα που πήγαινε παράλληλα με το γήπεδο που ήταν περίπου στα 20 πόντους. Και δείχνει τον Kobe Bryant να μπει μέσα. Το τελευταίο του All-Star Game ήταν το 2003. Α, το 3 ήταν λοιπόν. Το 3 ήταν απίστευτο το παιχνίδι. Είχε πάει παράταση, ήταν απίστευτο. Το 2001 νομίζω πως είχε τελειώσει. Και όχι, στη δεύτερη παράταση. Ναι, και ήταν 155-145. Ο Garnett ήταν και MVP σε αυτό το match, έτσι. Ναι. Στο. Αλλά ναι. Πιο παλιά το All-Star Game του 1 τελείωνε γύρω στα 100-110-120. Δεν πήγαινε παραπάνω γιατί παίζανε και άμυνα. Σκοτωνόντουσαν δηλαδή και σε εκείνο το All-Star Game, ξέρω εγώ, Duncan, Garnett και τα λοιπά παίζανε. Φοβερές και άνθρωποι. Most votes Kobe Bryant. Ναι. Και προπονητές στη Δύση ήταν ο Rick Adelman που ήταν στο Sacramento. Ναι, ναι, ναι. Και στην Ανατολή ποιος ήταν. Ο Isaiah Thomas. Γι' αυτό το είπα. Με αυτό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, like, subscribe στο κανάλι Κουδουνάκι, Go Game Experts στο site ggx.gr. Έχουμε πολύ content, προχωράμε, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για All-Star Game. Ετοιμαζόμαστε για πάρα πολλά πράγματα και μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας. Γεια σας.